Ο διστακτικός δράκος. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μέρος που λεγόταν Σίπτον, ζούσε ένας βοσκός με τη γυναίκα του και το γιο του. Κάθε πρωί ο βοσκός έβγαζε τα πρόβατα να βοσκήσουν στα λιβάδια κοντά σε μια σπηλιά. Πρόβατάκια μου, φάτε να μεγαλώσει το μαλλί σας για να βγάλουμε το χειμώνα. Όσο τα πρόβατα βοσκούσαν, ο βοσκός κοιμόταν. Μια συνηθισμένη μέρα, ο βοσκός έβγαλε τα προβατάκια του μια βόλτα. 28, 29 και 30. Όλα είναι εδώ λοιπόν. Τώρα είναι ώρα για ύπνο. Ο βοσκός μπήκε στη σπηλιά για να κοιμηθεί. Ω, σήμερα είναι πολύ ζεστά εδώ μέσα. Ό,τι πρέπει για να πάρω τον υπνάκο μου. Μόλις τον πήρε ο ύπνος, ξαφνικά ένιωσε ένα καυτό ρεύμα από ψηλά. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, μήπως ονειρεύομαι ή η σπηλιά βγάζει φωτιά? Ο βοσκός κοίταξε γύρω του και με έκπληξη είδε ένα τεράστιο πλάσμα να τον παρακολουθεί. Φάνηκε σαν να ήταν ένας... Δάσκαλος? Δόκτορ? Το βρήκα δασοφύλακας. Έλα, πρέπει να είναι δασοφύλακας. Όχι! Ένας δράκος! Κάποιος να με σώσει! Ο βοσκός έτρεχε έξω από τη σπηλιά ουρλιάζοντας. Τα πρόβατά του τον ακολούθησαν. Ο βοσκός έφτασε σπίτι λαχανιασμένος. Ο γιος του, Τζόνι, μόλις είχε κάτσει για να φάει πρωινό. Είχες πάει για τρέξιμο? Νόμιζα ότι ήσουν στο λιβάδι. Καλή μου! Δεν πρόκειται να το πιστέψεις. Φυσικά θα το πιστέψω. Κάτσε, να σου φέρω λίγο νεράκι. Η γυναίκα του του έφερε νερό και αυτός το ήπιε μονορούφι. Γλουπ, γλουπ, γλουπ. Ένα δράκο! Τι είπες? Ναι, καλά άκουσες. Κοιμόμουνα ως συνήθως και ένιωσα τη ζεστή του ανάσα. Νόμιζε ήταν θερμός πίδακας. Και τότε είδα ένα τεράστιο δράκο να με κοιτάζει. Ω, Θεέ μου. Και ευτυχώς έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Αλλιώς σίγουρα θα είχα γίνει το γεύμα του. Πρέπει να ενημερώσουμε τους ανθρώπους του χωριού. Αμέσως. Αλλά εκτός από τρομαγμένος, ο Τζόνι ήταν και περίεργος. Το ίδιο βράδυ, ο Τζόνι μίλησε στη μητέρα του. Θα ήθελα να γνωρίσω το δράκο, μαμά. Μίλησε ανοησίες, Τζόνι. Οι δράκοι είναι αδίστακτα πλάσματα. Σε κατευρωχθίζουν στο λεπτό. Και αν τελικά αυτός ο δράκος δεν είναι κακός, ίσως θα μπορούσε να γίνει ένας καλός φίλος. Έλα, αγάπη μου. Και αν είναι κακός, κοιμήσου τώρα, καλέ μου. Αύριο νωρίς το πρωί πρέπει να μελετήσεις. Εντάξει, μητέρα. Η μητέρα του τον φίλησε στο μέτωπο, τον σκέπασε καλά και έφυγε. Ο Τζόνι έκανε ότι κοιμήθηκε, όμως είχε αποφασίσει να πάει να συναντήσει το δράκο. Μόλις έπεσαν όλοι για ύπνο, ο Τζόνι ξετρύπωσε από το δωμάτιό του, έτρεξε προς τη σπηλιά με ένα φανάρι. Κοίταξε τριγύρω στη σπηλιά, αλλά δεν μπορούσε να δει τίποτα. Ακόμα και με το φανάρι του. Είμαι σίγουρος ότι ο δράκος θα είναι κάπου εδώ κοντά. Ξαφνικά, ο Τζόνι άκουσε ένα ροχαλιτό. Το ροχαλιτό έρχεται από εκεί μέσα. Θα πρέπει να πάω να το ελέγξω. Ο Τζόνι ακολούθησε το ροχαλιτό και μπήκε μέσα. Hey, δρακούλη, δρακούλη! Είσαι εδώ πέρα! Δεν πήρε καμιά απάντηση. Ο Τζόνι βαρέθηκε. Έτσι, κάθισε για να φάει ένα γλυκάκι. Ξαφνικά, ένα στόμα πλησίασε το γλυκό και το καταβρόχθησε. Πριν ο Τζόνι προλάβει να καταλάβει οτιδήποτε. Μα πού πήγε το γλυκό μου? Νόστιμο! Στη γυλίτσα του δρακούλη! Επιτέλους! Γεια σας, κύριε δράκε! Το όνομα μου είναι Τζόνι! Γεια σου! Το όνομα μου... Δεν ξέρω ποιο είναι το όνομα μου! Αλλά τι κάνεις έξω τόσο αργά στο δάσος? Δεν είναι επικίνδυνο! Μπορεί να έχει λύκους τριγύρω! Μην ανησυχείς. Είμαι καλός στο να παλεύω με λύκους. Ήρθα να σε γνωρίσω, κύριε Δράκε. Αλήθεια? Να γνωρίσεις εμένα? Ναι, ο μπαμπάς μου σε είδε το πρωί.
Είσαι ο γιος του βοσκού που ουρλιάζει. Μπορείς να το πεις και έτσι. Δεν ξέρω γιατί φοβήθηκε τόσο πολύ. Το μόνο που ήθελε ήταν να το καλημερίσω. Θα του είχα φτιάξει ένα φλιτζάνι αναζωογονητικό τσάι. Είμαι πάντα πολύ καλός με τους επισκέπτες στη σπηλιά μου. Αγαπώ τη σπηλιά μου. Αλλά είναι μοναχικά μερικές φορές εδώ πέρα. Ω, κατάλαβα. Είσαι πολύ φιλικός, δράκος. Θα το πω σε όλους στην πόλη μας. Τα λέμε. Να έρχεσαι πιο συχνά. Κι εγώ θα σου λέω δρακοϊστορίες ενώ θα πίνουμε το τσάι μας παρέα. Ο δράκος πήγε τον Τζόνι στο σπίτι του και ο μικρός έπεσε αμέσως για ύπνο. Από τότε, ο Τζόνι συναντούσε τον δράκο κάθε βράδυ. Έκαναν πολλά αστεία μεταξύ τους και ο δράκος του έλεγε πολλές ιστορίες από το παρελθόν. Η πρόγονη μου ήταν πάρα πολύ τρομακτική. Και έπαιρναν τις κοπέλες. Εμείς ήμασταν ο λόγος που οι άνθρωποι έλεγαν ιστορίες για κοπέλες που κινδυνεύουν. Είσαι αστείος, Τσάτσα. Τσάτσα? Ναι, σε ονόμασα Τσάτσα. Σου αρέσει το τσάι, πρώτο τσά. Και μιλάς έτσι τσά. Άρα εσύ είσαι ο Τσάτσα. Δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα, αλλά μου αρέσει. Θα κάνω τα πάντα για να σε προστατέψω, Τσάτσα. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι του χωριού είχαν ήδη μάθει τα πάντα για τον δράκο από τον πατέρα του Τζόνι. Καθώς ο Τζόνι γυρνούσε από την συνάντηση με τον Τσάτσα, είδε με έκπληξη όλους τους χωρικούς μαζεμένους στην πλατεία. Στα χέρια τους είχαν πανό που έλεγαν «Πιάστε το δράκο», «Σκοτώστε το δράκο» και «Πολεμήστε το δράκο». Όλοι φώναζαν δυνατά. «Πρέπει να σώσουμε το Σύπτον από τον τρομερό θανατηφόρο δράκο». «Διώξτε το δράκο από το Σύπτον τώρα». Ο Τζόνι ήξερε ότι έπρεπε να τους μεταπίσει. «Hey, hey, μισό λεπτό, θέλω την προσοχή σας». «Τι θέλει να μας πει αυτό το παιδί?» «Ο δράκος δεν είναι επικίνδυνος όπως όλοι σας νομίζετε. Είναι ένα γλυκό και φιλικό πλάσμα. Είσαι ένα παιδί, Τζόνι. Παραλίγο να ψήσει τον πατέρα σου. Ήθελε απλά να πιει ένα τσαγάκι». «Πού είναι η μητέρα του, Τζόνι? Μάζεψε το γιο σου. Έχει γίνει πολύ άτακτος». Ακούγοντας αυτό, η μητέρα του βγήκε μέσα από το πλήθος. «Ακού, Τζόνι, ξέρω ότι είσαι καλό παιδί και βλέπεις μόνο το καλό σε όλους. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Έλα μαζί μου τώρα. Θα σου φτιάξω το κέικ που σου αρέσει». «Μα μητέρα, τον ξέρω. Τον έχω συναντήσει». «Τον έχει συναντήσει? Είσαι τυχερός που δεν έπαθες τίποτα. Και δεν πρόκειται να ξαναβγείς από το σπίτι ξανά». Η μητέρα πήγε με τον Τζόνι στο σπίτι. «Πρέπει να ειδοποιήσω τον Τσάτσα και γρήγορα». Την επόμενη μέρα, οι χωρικοί διάλεξαν τον καλύτερο πολεμιστή για δράκους, τον κύριο Σάμιουελ. «Ο κύριος Σάμιουελ ήρθε για να μας σώσει όλους». «Σάμιουελ! Σάμιουελ! Σάμιουελ! Σας ευχαριστώ όλους για αυτή τη θερμή υποδοχή. Να μην ανησυχείτε, ο δράκος είναι δική μου δουλειά τώρα». «Σύντο! Σύντο!» Ο Τζόν ήταν στο παράθυρο και τα είχε ακούσει όλα. Ήταν πολύ ανήσυχος για το τι επρόκειτο να γίνει. «Πρέπει να βρω έναν τρόπο να ενημερώσω τον κύριο Σάμιουελ». Ο Τζόν πήδηξε από το παράθυρο και πήγε να βρει τον κύριο Σάμιουελ. «Κύριε Σάμιουελ, περιμένετε! Τι συμβαίνει, αγοράκι μου?» Ο Τζόν τράβηξε τον κύριο Σάμιουελ από το πλήθος. «Είναι το πιο ήρεμο πλάσμα που έχω δει. Δεν θέλει το κακό μας. Η σπηλιά είναι το σπίτι του και είναι πολύ φιλόξενος. Είναι απλά διστακτικός να βγει από εκεί και να γνωρίσει κόσμο. Πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό». Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι φίλος σου?» «Ναι, είναι, κύριε Σάμιουελ. Συναντώ τον Τσάτσα κάθε μέρα». «Τσάτσα?» «Ναι, τον ονόμασα Τσάτσα, κύριε Σάμιουελ. Φτιάχνει τέλειο τσάι». Εντάξει. Τι θα ήθελες λοιπόν να κάνω για αυτό?» «Ας το συζητήσουμε αυτό με τον ίδιο τον Τσάτσα». Οι δυο τους πήγαν στη σπηλιά να συναντήσουν τον Τσάτσα. Αυτή τη φορά ο Τσάτσα έφτιαξε τσάι και για τους δύο. «Το τσάι σου είναι υπέροχο». Μετά του διηγήθηκαν τα πάντα. «Εγώ? Επικίνδυνος. Δεν θα πείραζα ούτε μίγα. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος για να το λύσουμε είναι να υποκριθούμε».
Να υποκριθούμε. Πρέπει να σταματήσεις να κρύβεσαι, Τσάτσα. Πρέπει να βγεις έξω. Ακούστε το σχέδιο. Αύριο θα υποκριθούμε ότι σε κέρδισα. Έτσι οι άνθρωποι δεν θα σε φοβούνται πια. Εντάξει. Πολύ ωραίο σχέδιο. Την επόμενη μέρα όλοι ήταν ενθουσιασμένοι για τη μάχη. Όλοι έβαλαν τα καλά τους και πουλούσαν προϊόντα με θέμα τους δράκους. Πάλεψε με το δράκο! Πάλεψε με το δράκο! Πάλεψε με το δράκο! Ειλιά! Είπα πάλεψε με το δράκο! Όχι σκάστε το μπαλόνι! Ο κύριος Σάμιουελ ήρθε με την πανοπλία του. Hey, δράκε! Βγες από τη σπηλιά σου! Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε! Ο κύριος Σάμιουελ επιτέθηκε στο δράκο υπογρινόμενος φυσικά. Οι δυο τους άρχισαν να κάνουν ότι παλεύουν και... Με κέρδισες! Ο κύριος Σάμιουελ στάθηκε σαν νικητής επάνω στην κοιλιά του και όλοι ζήτω κράβγασαν χαρούμενα. Ο δράκος επιτέλους νικήθηκε! Ας το γιορτάσουμε! Ζήτω Σάμιουελ! Ζήτω Σάμιουελ! Η πόλη οργάνωσε μια μεγάλη γιορτή. Πάντα διπνώ με τον δράκο που έχω νικήσει. Έτσι όλοι στην πόλη, μαζί και ο δράκος, έκοψαν μια τούρτα και μετά διασκέδασαν παρέα. Αυτή ήταν τέλεια ιδέα! Και η καλύτερη μέρα της ζωής μου! Χαίρομαι πολύ που το απολαμβάνεις! Η τούρτα είναι πεντανόστιμη! Ο Τζόνι λάτρευε να περνάει χρόνο με το φίλο του. Και έτσι όλοι στην πόλη έγιναν φίλοι με τον καλό δράκο Τσάτσα. Όλοι τον επισκέπτονταν και τον χαιρετούσαν όποτε τον έβλεπαν. Ελάτε να σας κεράσω λίγο τσάι, καλοί μου φίλοι!